περσεύει ούτε βόρεια τέφια, τούτη την ώρα δε περσεύει κανείς, κι οι πεθαμένοι φωνάζουν παρό, είναι μη εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και συνεχίζονται. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να αισθανόμαστε περήφανοι, να συγκινούμαστε και να τιμούμε τον δικό μας ήρωα, τον αρχιστράτηγο Εμμανουήλ Παπά, τον αρχιστράτηγο των Μακεδονικών Δυνάμεων που χάρη στη δική του προσφορά, στην ανιδιοτελή του προσφορά, βοήθησε στον αγώνα για την Επανάσταση και την απελευθέρωση της χώρας μας. Ο συγγραφέας Βασίλης Κάλτσιος γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς, Δοβίστα, του νομού Σερών, το 1959. Οι πρόγονοί του και από τους δύο γονείς του εντοπίζονται στη Δοβίστα έως και τη δεκαετία του 1830. Από το 1965 κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε δημοσιογραφία και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη επί 20 έτη. Επίσης, εργάστηκε στο δημόσιο επί 17 έτη. Είναι πτυχιούχος μηχανικός περιβάλλοντος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, εκτός από την έκδοση λογοτεχνικών και ιστορικών βιβλίων, έχει δημοσιεύσει ή αναρτήσει εκατοντάδες ιστορικά άρθρα, χρονογραφήματα και δοκίμια σε διάφορα έντυπα, εφημερίδες και στο προσωπικό του blog, το οποίο κυκλοφορείται η αθέατη πλευρά της ιστορίας. Πολλά από τα δοκίμια αυτά έχουν εκδοθεί σε βιβλία στη σειρά Ιστορική Μνήμη. Σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνει ομιλίες και δίνει διαλέξεις. Ο συγγραφέας αποδίδει μεγάλη σημασία στην επιστροφή στις πηγές. Θεωρεί ότι πρωταρχικό καθήκον του ιστορικού ερευνητή είναι η αποκατάσταση της αλήθειας πέρα από ιδεολογικές ή πολιτικές εκδηλώσεις. Μόνο την τελευταία 15ετία έχει εκδώσει 10 βιβλία ιστορίας για τις κρίσιμες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας. Επανάσταση του 1821, Μακεδονικός αγώνας, Εθνικός διχασμός, Μικρασιατική καταστροφή, Κατοχή εμφύλιος. Αυτή την περίοδο βρίσκονται υπό έκδοση 2 ακόμη βιβλία του, Παγκόσμιας και Νεοελληνικής ιστορίας. Ο Βασίλης Κάρτσιος είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά Θεσσαλονίκης. Ας υποδεχθούμε το λόγο που είμαστε όλοι εδώ σήμερα, τον άνθρωπο που μας έδωσε. Είμαστε σε ηλικία που για να διαβάσουμε βγάζουμε τα γυαλιά του. Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μας θυμάται ιδιαίτερος. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους ομιλητές, τους εισηγητές εδώ και βέβαια τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά για την προσπάθεια που καταβάλει και για τη βοήθεια που παρέχει στο να πετύχουμε αυτά τα οποία προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ από την καρδιά. Εγώ θα σας μεταφέρω λίγο, αλλάξω λίγο το κλίμα. Θα ξεκινήσω στα χρόνια πριν από την Επανάσταση, το εμπόριο του Μαυραϊκού είχε προσδώσει στην πόλη των Σερών οικονομική ευμάρεια. Γεγονός που προκαλούσε και βέβαια το ενδιαφέρον των περιηγητών. Την περίοδο 1804-1807, ο Άγγλος στρατιωτικός διπλωμάτης, ο κράτος, τα λοιπά περιηγητής, William Martin Leake, είχε οργώσει κυριολεκτικά τον ελληνικό χώρο από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μέχρι τη Θεσσαλία, τη Ρούμελη και τη Μοριά. Μεταξύ των περιοχών που επισκέφθηκε ήταν και η περιοχή των Σερών. Το 1945 εξέτασε στο Άμστερνταμ τον τρίτο τόμο του διπολικού του στην Βόρεια Ελλάδα με τον τίτλο Travels in Northern Greece. Έτσι, Βόρεια. Στο οποίο διασώζει πλήθος πληροφοριών για την πόλη και την έφορη παιδιά του Σερών.
Ένα μεγάλο μέρος αυτής της περιοχής ήταν η ιδιοκτησία του Ισμαήλ Μπέι και της οικογένειάς του. Ο Ισμαήλ είχε 4 γιους. Μεγαλύτερος ήταν ο Ιούσου Μπέι, ο γνωστός, που από τότε ακόμα ήταν αυτός που ουσιαστικά διοικούσε την πόλη και την περιοχή, καθώς ο Ισμαήλ είχε αποσυρθεί νοχετικά στο Ατάτσι Φλικ. Ο οικισμός Ατά, που ρημώθηκε τελικά τη δεκαετία του 1920, είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες του Τσιπικιού, όπως κατά αντίστοιχο τρόπο είχαν δημιουργηθεί οι οικισμοί των Δημαρίων. Από το 1795 και μετά, ο Ισμαήλ είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους ανθρώπους του Σουλτάνου, υπακούοντας μόνο σε εντολές που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά του, έχοντας πάντως απέναντι στην πύλη μία διπλωματική στάση υποταγής. Ένας άλλος διπλωμάτης περιηγητής της προεπαναστατικής εποχής στη Μακεδονία ήταν ο Κουζινερίες Πρίμαρη. Βουαγιάζει μόνο μας εγκομάτα έτσι. Εγκώθηκε το 1831. Παλιός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, υπότης της Λιμιώνασης Τιμής, μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου κλπ. Ήταν η εποχή που ήταν φορτωμένη τίτλοι όλοι. Ο Κουζινερί είχε συγκεντρώσει από την περιοχή της Αρχαίας Μακεδονίας ένα απίστευτα μεγάλο αριθμό μακεδονικών νομισμάτων, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε συλλογές στα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης. Ο Κουζινερί διατέλεσε πρόξενο στη Θεσσαλονίκη σε δύο θητείες. Η πρώτη ήταν την περίοδο 1786-1793, δηλαδή διορίστηκε πριν την Γαλλική Επανάσταση και παρέμεινε στη θέση του σε όλη τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Άλλωστε, από το 1773 ήταν υπάλληλος ειδικών αποστολών του Γαλλικού Προξενείου στην πόλη. Η δεύτερη θητεία του ήταν την περίοδο 1814-1817 και αυτή την περίοδο έχουμε τις μαρτυρίες του για τον Αιμονούν Παπά. Ο Κουζινερί, πριν αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη, έκανε μια μεγάλη περιοδία στα μέρη που είχε επισκεφθεί ως υπάλληλος και ως πρόξενος, στην πρώτη θητεία του, ψάχνοντας διαρκεία νομίσματα, μήπως λοιπόν και του ξέφυγε τίποτα από την πρώτη περίοδο, και αρχαιότητες, όπως και οι περισσότεροι πρόξενοι και περιηγητές της εποχής εκείνης. Το τερπνό μετά το ωφελείο. Ο Κουζινερί μας διέσωσε ευκρινείς εικόνες από την περιοδία του στην περιοχή των Σερών. Περιγράφει το τοπίο γύρω από την Κερκίνη, η Βοηράνη δηλαδή, λέγαν τότε Κερκίνη, το Μπέλ ήταν το όρος Κερκίνη τότε. Τα ρεύματα τροποδοτούν τους τριμώνα και κάνουν τους βράχους νερόμυλους να δουλεύουν ασταμάτητα και του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που το βουνό διατηρεί ακόμα το αρχαίο του όνομα. Το να βλέπεις μέσα σε ένα γαλλικό κείμενο με ελληνικούς χαρακτήρες, όρος Μηνίκιο. Αυτά που του συνέβη, από όσο γνωρίζω, είναι μετάφραστα. Βέβαια, τους περιηγητές σε διάφορες περιοχές, όπως είναι Θεσσαλία κτλ., τους έχουν μεταφράσει για αυτό που ενδιαφέρει την κάθε περιοχή. Δηλαδή, για τον Λίκα, ας πούμε, υπάρχουν μεταφράσεις και εκδόσεις που αφορούν την Ήπειρο, τη Θεσσαλία κλπ. Το ίδιο και τον Κουζινερί. Ο Κουζινερί γενικώς είναι αμετάφραστος. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μεταφραστεί το κομμάτι, γιατί αφαιρούν πολλές σελίδες, όχι μόνο στην περιοχή των Σερών, γενικά στην Ανατολική Μακεδονία. Γράφει λοιπόν κάτω. Πήγαινε προς το Τίμιο πρώτο μοναστήρι, έτσι, πήγε το μεγάλο το ρέμα, τα λοιπά, τα νερά, τους νερόμενους, και φτάσανε στον πρόδρομο και πήγαν στα εξοχικά των Ελλήνων εμπόρων Βαμβακιού. Όλοι οι Έλληνες έμποροι, οι πλουσιότερες περιοχές, είχαν και εξοχικά στον πρόδρομο. Ο Εμμανουήλ είχε 3 εξοχικά. Διότι, όπως λέει ο Κουζινερί, θα έπρεπε να τακτοποιήσει την πολυμελή οικογένειά του. Έτσι, 11 παιδιά, υπηρετικό προσωπικό, είχε ανθρώπους. Αλλά αυτό που μας λέει ο Κουζινερί είναι ότι εκείνη την περίοδο ειδικά είχαν ανέβει στα εξωτικά, διότι υπήρχε μια επιδημία πανόνες στην πόλη. Και την αντιμετώπισαν με τον πολύ απλό τρόπο
πηγαίνανε στο βουνό και μοίρασαν, για να μην είναι πάρα πολύ μαζί, σε ένα σπίτι, έτσι. Έκαναν τα ρούχα τους και ήταν τόσο συνηθισμένοι, επειδή η επιδημία σε την εποχή ήταν συχνό φαινόμενο, ήταν τόσο πολύ συνηθισμένοι στην ιστορία αυτή, ώστε αντιμετώπιζαν τις επιδημίες με πολύ απλό τρόπο. Έφτασε λοιπόν και σε μία από τις κατοικίες του Ιωαννού Παπά και τον είδε στην πόρτα. Το πλησίασε όπως βράχει σε κάποια απόσταση ασφαλείας, γιατί δεν γνώριζε τι συμβαίνει. Μίλησε μαζί του και είπε ότι αυτός ο έμπορος είναι ο πλουσιότερος από όλους και μάλιστα χρησιμοποίησε στα γαλλικά έναν όρο, τον οποίο οι Γάλλοι έχουν για τον Πάπα. Δηλαδή, ένας υπέρτατος άρχοντας, ένας ανώτερος άνθρωπος. Εξού και ο άρχοντας που γνωρίζουμε εμείς και όπως τον αποκαλούσε και η Καλόγερ στο Αγιώρος. Έτσι. Αλλά με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που χρησιμοποιεί τον γαλλικό όρο για τον Πάπα. Ο Μπουζιντερή διέσωσε επίσης δύο επιγραφές περί του κοινού Μακεδόνων που βρήκε νυχισμένες στην Παλαιά Μητρόπολη των Αγίων Θεοδόρων στις Έρες. Τα έβρω στο βιβλίο. Ο Εμμανουέλ Παπάς είχε διατελέσει εκεί εκκλησιαστικός επίτροπος για αρκετά χρόνια, καθώς η κύρια κατοικία του ήταν ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία. Για να μας δείξει την οικονομική ευμάρεια της πόλης, ο Κουζινερή αναφέρεται στο κρασί της Νάουσας, που όπως λέει ήταν για τη Μακεδονία ό,τι το κρασί της Βουλγαρίας για τη Γαλλία. Το καλύτερο κρασί σε όλη την επικράτεια της Οθωμανικής Τουρκίας. Μεγάλες ποσότητες από το κρασί αυτό πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη και στις Έλληνες. Τώρα, γιατί τα λένε αυτά. Τι όφησε, τι μπορεί να όφησε έναν έμπορο του μεγέθους με την οικονομική επιφάνεια του Εμμανουέλ Παπά να γίνει επαναστάτης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να θυσιάσει την οικογένειά του, την τεράστια περιουσία του, την οποία για πρώτη φορά, ίσως με ισοτιμίες της εποχής, με πολύ χρόνο αυτό, την υπολόγισα στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό. Απίστευτο ποσό. Να σας θυμίσω μόνο ότι ο Κολοκοτρώνης, πολλές φορές αναφερόμενος στα της εποχής του, εκείνης της Επανάστασης, είχε γράψει ότι την εποχή την ξενική μας, όποιος είχε 1,000 αγρόσια, ήταν μεγάλο πράγμα. Έφτιαχναν οροδί. Μάζευαν 300 άτομα και κάναν σώμα. Και με τα 1,000 αγρόσια εξασφάλιζαν το ψωμί, το σιτάρι, για ένα μήνα. Μεγάλο πράγμα τα 1,000 το 21. Ο παπάς είχε 2,5 εκατομμύρια αγρόσια. Κοιτάξτε, μία ενδιαφέρουσα προέκταση στην προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων είναι η διατύπωση σενάριων σχετικά με τις μεταμορφωμένες εξελίξεις, εάν στην ιστορική τους διαδρομή τα πράγματα είχαν γίνει αλλιώς. Ο Νίαλ Φέρκισον ασχολήθηκε επισταμμένος με την προσέγγιση αυτής της ιστορίας που ονομάστηκε και εναλλακτική, υποθετική ή εικονική ιστορία ή ιστορία αντιπαραδειγμάτων ή ακόμα και ιστορία εικασιών. Γενικότερα πρόκειται για την μεταλλόγηση σχετικά με το τι δεν συνέβη ή τι θα μπορούσε να είχε συμβεί για να καταλάβουμε ενδεχομένως και τι συνέβη τελικά. Στο πολύ πρώτο έργο του για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, The Pity of War, ο Φέρκουσον μας υπενθύμισε τη συλλογή κειμένου του συγγραφέα Edson Collins Flyer, μία έκδοση του 1941, με τίτλο «If it had happened otherwise». Αν τα πράγματα είχαν γίνει αλλιώς, τι θα γινόταν.
Και βέβαια και από την εποχή εκείνη ακόμα, δηλαδή αυτός ο προβληματισμός στην ιστορία, στην ιστοριογραφία, έτσι, είναι παλιός. Δημοσιεύτηκαν μεταξύ άλλων και κείμενα του Αντρέ Μοντουά, φαντάστηκε τις εξελίξεις, αν δεν γινόταν η Γαλλική Επανάσταση, τις εξελίξεις στην Ευρώπη, στον κόσμο, του Εμίλ Ρούντβιχ, ο οποίος διατύπωσε διάφορες εικασίες, αν δεν είχε πετάνει ο Θεοκράτορας, ο Γερμανός Θεοκράτορας, ο Φρεντερίκος, ο Γάμα κτλ., του Γκάρλοντ Νίκολσον, ο οποίος έδωσε μια αναλυτική θεώρηση για τον Λόρδο Βίρονα, είπε τι θα γινόταν αν δεν είχε πεθάνει στο Μεσολόγιο του 1724 ο Λόρδος Βίρονα. Μήπως θα γινόταν βασιλιάς στην Ελλάδα μετά το 1730, όπως πραγματικά ήθελε και είχε διαρρεύσει την εποχή εκείνη, ότι είχε έρθει στην Ελλάδα για να διοικήσει κάποια στιγμή. Και βέβαια από το χώρο αυτό της αναλλακτικής θεώρησης δεν μπορούσε να μην ψηφίσει ο Τσόρτσιλ, έτσι. Ο οποίος είπε διάφορα, αλλά ο Τσόρτσιλ δεν μπορούσε να το πιστέψει σε τέτοια θέματα, διότι έπαιξε κάπως με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι γνώρισε πάρα πολύ καλά ο Τσόρτσιλ γιατί έγινε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ποιοι τον προετοίμασαν και ποιοι έστειλαν την Ευρωπαϊκή Μηνωρία στον Όλεθρο. Αυτή όμως η διατύπωση σεναρίων για τα ιστορικά γεγονότα μπορεί να οδηγήσει σε δύο εκλογές. Εάν τα πράγματα δεν είχαν γίνει όπως συνέβησαν, τότε θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί με πολλούς άλλους διαφορετικούς τρόπους. Σωστό. Μπορεί να δώσουν σφύρων, αν δεν πέφτει το 24, μπορεί να αρχίσει στο Λονδίνο, μπορεί να τον είχαν δολοφονήσει μετά από δύο χρόνια, μπορεί διάφορα. Η άλλη εκλογή είναι ότι αν τα πράγματα δεν είχαν γίνει όπως συνέβησαν, τότε θα είχαν εξελιχθεί με ένα και μοναδικό τρόπο. Νομοτελειακά. Στην περίπτωση αυτή ανήκει η επανάσταση του 27. Του τέστην. Αν ο Ιψηλάνης δεν γίνεται την επανάσταση στη Μοντοβλαχία, τέλη Φεβρουαρίου του 27. Αν ο Εμμανουήλ Παπάς δεν ξεσήκωνε τη Μακεδονία το Μάρτιο του 21. Αν οι κάτοικοι των χωριών της παραλιακής ζώνης στην Ανατολική Θράκη δεν άνοιξαν την Επανάσταση, άνοιξε του 21. Ο Μπαϊράμ Πασάς καθυστέρησε στα χωριά της Ανατολικής Θράκης 10 ημέρες και το λέει σε Κουκιουντή υπάρχει σε σουδανικό κρυμμένο. Εάν ο άνθρωπος Γαζής δεν τη σηκώνει το πύλιο. Εάν ο Ισαΐας Σαλόνων δεν τη σήκωνε τη Στερά, ο οποίος βέβαια είχε και μια πλειάδα αρματολών εκεί, από Κούρα μέχρι Αμπρούτσο, έτσι, τον Αθανάσιο Πιάκο, ήταν τυχερός ο Ισαΐας Σαλόνων. Ο δικός μας εδώ, Μητροπολίτης, δεν είχε ούτε ένα αρματολό. Γι' αυτό γιορτάζουμε την 9η Μαΐου, τη μη επανάσταση. Σώθηκε με την πόλη, αλλά δεν είναι η επανάσταση. Διότι η Ανατολική Μακεδονία δεν υπήρξε ποτέ αρματολίκη. Με την έννοια που υπήρχαν αρματολίκια στην Ήπειρο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο κτλ. Στην Αυλή του Άγιο Πασά, δεκάδες αρματολίκια. Γι' αυτό δολοφονήθηκε ο Δημήτριος Σύμπατος, Δεκέμβριο του 1820 στο Βέλγιο. Διότι τον είχαν στείλει η φιλική εταιρεία, ο Ιψηλάνης, να πάει στην αυλή του Άγιο Πασά να ξεσηκώσει τους αρματολούς που ήταν στην αυλή του Άγιο Πασά. Και γιατί νομοτελειακά προκύπτει ότι δεν υπάρχει άλλη αναρχική. 9 Ιανουαρίου του 1721 ο Γιουβέκης Ολύπιος έστειλε από το Βουκουρέστι επιστολή στον Ιψηλάνη με την οποία τον προειδοποιούσε ότι το πράγμα πολύ ωρίμασε και ότι αν δεν γίνεται το πράγμα έως την άνοιξη τότε θα χαθούν πολλοί άξιοι άνθρωποι όπως χάθηκαν τόσοι και τόσοι ήρωες. Και βέβαια ο Γιουβέκης Ολύπιος το πιο πρόσφατο πήγε στα προφικά
1780, έτσι. Από την επιστολή αυτή προκύπτουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις κινήσεις της φοινικής εταιρείας μετά από τη σύναξη των φοινικών αρχές Οκτωβρίου του 1820 στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας. Εκεί που πλησιάζουν τώρα τα στρατεύματα του Πούτιν. Εκεί η φοινική αποδέχτηκαν το γενικό σχέδιο για την έναρξη της επανάστασης. Βασικός και πιθανόν μοναδικός συντάκτης του γενικού σχεδίου θεωρείται ο Παπαφλέσσας, ο οποίος εκβίασε και στο Ισμαήλιο την επίστευση του χρόνου της επανάστασης, της έναρξης. Αλλά δεν ήταν ο Παπαφλέσσας. Ο Ιωσιβάτης είχε πάρει εξορίες από Οδυσσό, από Κωνσταντινούπολη, διότι η φοινική εταιρεία είχε αποκαλυφθεί. Και θα γινόταν αυτό που έδωσε ο Γιουργάκης ο Λίγκος στην επιστολή. Θα σφαγούμε και δεν θα ξεκινήσει τίποτα. Εφτά Οκτωβρίου του 1820 έληξε η σύσκεψη στο Ισμαήλιο. Πάρθηκαν αποφάσεις. 8 Οκτωβρίου, την επόμενη μέρα, ο Εμμανουήλ Παπάς είναι από τους πρώτους που παίρνει εντολές με τη γνωστή επιστολή του Ψηλάντη, η οποία ευτυχώς δεν σώθηκε. Ο Εμμανουήλ είχε συγκαταρρευθεί στο χώρο των σωτήρων της Ελλάδος, καθώς η ψυχή του κατεπλέγεται από ένθια όρατα για την πατρίδα. Ο αείμνηστος καθηγητής, ο Απόστολος Μακαρόπουλος, στο μνημειώδες έργο του με τη δημοσίευση του αρχείου του παπά και της οικογένειάς του, έδωσε ένα τιμητικό αλλά ελαφρώς παραπλανητικό τίτλο στην επιστολή αυτή. Λέει ο Αλέξανδρος Ψηλάντης, χέρι για τη μίμηση του Εμμανουήλ Παπά στην φοινική εταιρεία. Στην πραγματικότητα, η φοινική εταιρεία έχει χαρεί πολύ πιο μπροστά για τη μίμηση του Παπά. Στην πραγματικότητα, με την επιστολή αυτή, ο Εμμανουήλ έμπαινε στη λίστα με τους προτεργάτες της Επανάστασης του 21. Δυστυχώς, λόγω του τίτλου, η σημασία της επιστολής υποβαθμίστηκε από τους ιστορικούς ερευνητές. Όπως ακριβώς για τον ίδιο λόγο, διότι είχε αναπαραχθεί η επιστολή αυτή, ναι, μεν σωστά, αλλά με τον τίτλο ότι ο Ιψηλάντης χαίρεται για τη μίμηση του Παπά. Τι χαίρεται, τι είχε κάνει, τελείωσε. Τώρα πήρε το λες ο Παπάς. Δυστυχώς, λόγω του τίτλου, δεν υποβαθμίστηκε η σημασία μόνο αυτής της επιστολής. Για τον ίδιο λόγο πέρασε απαρατήρητος και ο διορισμός του Εμμανουήλ στους εφόρους της Εθνικής Κάσας, μαζί με τον Γιώργιο Σταματά και τον Κυριακό Κουμπάρη, και πάλι εξαιτίας ενός παραπληκτικού τίτλου. Ο Εμμανουήλ Παπάς γίνεται δεκτός στους κόρπους της Εθνικής Εταιρείας. Μα έγινε δεκτός. Το 19, το Δεκέμβριο, είχε νηθεί ο Εμμανουήλ. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη επιστολή διορισμού από αυτή. Ειδοποιούμε δε και την τιμιότητά της, έτσι γράφουν τις επιστολές για την εποχή. Η προσφόληση, επαναλαμβάνω την προσφόληση προς την τιμιότητά της, προς την ευγένειά της, δεν επαναλάβαναν μετά το όνομα, αλλά την προσφόληση. Ειδοποιούμε δε και την ποιότητά της ότι η ευκολοτέραν και τα εκτέραν κίνηση του συμφερόντων του έθνους ενεγκρίνεται να συστηθεί μια εθνική κάσα εφορευμένη από τους εγκριτέρους και φιλογενεστέρους των εμπόρων ή την εσόντες μέλη της εταιρείας να προφθάνωση με τα εναποταμιευόμενα θρήματα εις τα σχέδια της. Εγίνατο λοιπόν και το σχέδιο τάξης της κάσας, το οποίο θέλει να εμφανιστεί εκ των αυτόθειων παγινών. Και λέει, κατά τούτο το σχέδιο συνελθόντας ή, κόμμα, τε τιμιώτης της, κόμμα, ο κύριος Γιώργος Σταματάς, κόμμα, τον οποίον και αδελφικός ασπαζόμαθα, και ο κύριος Κουμπάρης, ο Κυριακός Κουμπάρης, ο αδερφός του Σταμάτη Κουμπάρη, τα αδέρφια του Νοδουσό, που έδωσαν και αυτά πολλά χρήματα και
και ήταν ουσιαστικά αυτοί που έγραψαν όλη την Οδυσσό στη Φιλική Εταιρεία. Και λέει, εσείς σκεφτείτε, εσείς οι τρεις, καταβαλώντας κάθε φροντίδα και επιμέλεια στην απαιτούμενη των συνδρομητών καταγραφή. Η επιστολή αυτή πολλές φορές είχε δημοσιευθεί χωρίς το κόμμα και έλεγαν «Η τέτοι μειώδης της, ο κύριος Γιώργος Σταμάτας». Δηλαδή, ένα κόμμα, ενώ η επιστολή πρωτότυπη έχει κανονικά κόμμα. Η επιστολή αυτή δημοσιεύτηκε από τον αείμνηστο καθηγητή ως αχρονολόγητη, με την υπόθεση ότι μπορεί να είναι των αρχών του 1820. Δεν μπορεί να ήταν των αρχών του 1820, διότι ο Ιψηλάτης ανέλαβε την Φοινική Εταιρεία Απρίλιο του 1820. Να γραφτούν οι επιστολές, να γίνει, να πάρει απόφαση για την δική κάσα. Να δοθούν οι επιστολές, πρέπει να ήταν καλοκαίρι πια του 1820. Από τα συμβαζόμενα λοιπόν τη επιστολή προκύπτει ότι αυτή είναι γραμμένη αρκετά από τον Απρίλιο του 1920, όταν είχε ήδη αναλάβει ο Ιψηλάντης την αρχή τη Φοινικής Εταιρείας. Και βέβαια όταν πάθηκε η απόφαση για να γίνει η Εθνική Κάσα με τη συμμετοχή και του Γρηγορίου του Πέμπτου. Ο οποίος ειδωρήθηκε μετά, ο Γρηγόρος ο Πέμπτος. Άλλη τρέλα. Μπορεί τα σχέδια να άλλαξαν και να μην κατέβηκε τελικά ο Ιψηλάνης στην Πελοπόννησο. Η επανάσταση όμως ξεκίνησε στο Ιάσιο του 1 Φεβρουαρίου, Κυριακή Ορθοδοξίας του 1821. Αμέσως μετά, μερικά εξετράγωνα μετά, ώρες μετά, 1η Μαρτίου, ο Ιμανουή Παπάς ορκίζεται στον ανώτερο βαθμό μοίησης στη Φιλική Εταιρεία, στον βαθμό του ποιμένους. Το εφοδιαστικό ποιμένο στο Εμμανουήλ είναι το μοναδικό που έχει διασωθεί και είναι στην ιστορική και τροπική εταιρεία. Από εκεί γνωρίζουμε πώς ήταν τα εφοδιαστικά ποιμένο της Φοινικής Εταιρείας. Και από εκεί βέβαια, από την παράσταση του εφοδιαστικού, έγινε και η σημαία, αυτή η σημαία που πέρσι αναφέρθηκε παντού και την οποία εμείς στο Σύλλογο την έχουμε δύο δεκαετίες σε κάδρο στα γραφεία του Σκρούτου. Δεν ανακαλύφθηκε τώρα η σημεία αυτή. Θα δείτε μέσα στο βιβλίο, έχω τη σημεία της ύδρας που είναι πανομοιότυπη. Αν ήταν στρατιωτικός, ο Εμμανουήλ θα είχε μοιηθεί στο βαθμό του αφιερωμένου. Για τα μη στρατιωτικά πρόσωπα, ανώτερος βαθμός ήταν ο ποιμή. Για τους στρατιωτικούς, οπλαρχηγούς κτλ. Γιατί τότε υπήρχαν πολλοί επαγγελματίες, στρατιωτικοί, ας πούμε και ο Πολυβατρόνης, άλλος στο Γαλλικό στρατό, άλλος στο Βρετανικό, άλλος στο Ρωσικό, ο Λιωκάκης Ολύμπιος κτλ. Όλοι αυτοί ήταν έτσι, ήταν δουλειά τους. Ο Εμμανουήλ λοιπόν, γι' αυτό ονομάστηκε αντιστράτηγος και γι' αυτό τον αποκαλούμε αρχηγό και υπεραψηφιστή της Μακεδονίας, διότι δεν ήταν στρατιωτικός να πάρει τον βαθμό του αφιερωμένου, αλλά είχε πάρει τον βαθμό του ποιμένους, που ήταν ο ανώτερος βαθμός μοίησης. Και γι' αυτό ήρθε στην Μακεδονία, κατέβηκε στην Δημονία Συρμένου, ως πολιτικός και στρατιωτικός αρχηγός της επανάστασης στη Μακεδονία. Έχει γίνει πολλής λόγος για το γεγονός ότι εάν είχε το φαρμάκι ο Εμμανουήλ θα είχε πετύχει η επανάσταση. Αν είχε δηλαδή κοντά του έναν οπλαρχηγό, έναν στρατιωτικό που θα είχε κάνει φαρμάκι. Ο Γιάννης Φαρμάκης δεν επρόκειτο ποτέ να κατέβει στη Μακεδονία. Διότι στο Ισμαήλιο είχε πάρει απόφαση να τον στείλουν στην Ήπειρο να κάνει τη δουλειά που θα έκανε μετά από λίγους
μήνες ο Δημήτρης Ήπαθος, αλλοφαρμάκης, ήξερε ότι εάν πήγαινε στην Ήπειρο, όταν γνώριζε και οι πέτρες, δεν έπρεπε να γυρίσει. Άλλωστε ο Γαλή Πασάς τον είχε στο μαύρο πίνακα. Έβρισκε λοιπόν αφορμές και δεν κατέβηκε. Και γι' αυτό ήταν τον Ήπαθο. Και την πλήρωσε ο Ήπαθος. Επίσης δεν ήθελε να πάει στη Μακεδονία. Ήθελε να μείνει με τον Γεωργάκη Ολύπιο, γιατί ήταν και ξαδέρφια αυτή, ουσιαστικά. Αδέρφια δηλαδή. Ήθελε να μείνει στην Βλαχία. Μάλιστα υπάρχει πάλι επιστολή του Γεωργάκη Ολύπιο, που λέει τον Ισλάντη, σε παρακαλώ, μη μας χωρίσεις με το φαρμάκι. Τα πράγματα είναι δύσκολα, εάν σκοτωθεί ο ένας, να μείνει ο άλλος. Και ήταν βέβαια προφητικός, γιατί αργότερα στη Μονισέκου, έτσι, το τι έγινε στη Μονισέκου εκεί, που ήρωες και οι δυο, ας πούμε, και ειδικά ο Φαρμάκης, ο οποίος είχε μαρτήσει το κάνα. Και αυτό ξεκίνησε από τον Φιλίμωνα, ο οποίος είχε γράψει από πολύ νωρίς, όταν είχε γράψει την ιστορία της Εθνικής Εταιρείας, 1834, ότι στρατιωτικός αρχηγός για την εξέγερση στα Μαντικοχώρια έχει οριστεί ο Φαρμάκης. Όχι, φίλοι μου. Ο Φαρμάκης δεν πρόκειται ποτέ να κατέβει στη Μακεδονία. Έτσι λοιπόν ο τραπεζίτης και μεγαλέμπορος ο Παπάς είχε πάρει την εντολή να θεσπίσει στη Μακεδονία ως πολιτικός και στρατιωτικός αρχηγός και με δικά του έσοδα. Ο Εμμανουήλ υπήρξε ο πιο έμπορος επαναστάτης της παγκόσμιας ιστορίας. Μία μοναδική περίπτωση, όπως μοναδική περίπτωση υπήρξε και η εξέγερση της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους. Το θεωρούμε φυσιολογικό να εξεγερθούν 20 μοναστήρια και να πάρουν τα όπλα και 500 καλόγια. Αυτή την επισήμανση ήταν και ο Βαζραβέλης, ο οποίος πραγματικότητας, Κώστα δεν υπάρχει ο Βαζραβέλης στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν υπάρχει. Απίστευτο. Πουθενά όμως στον κόσμο δεν έγινε αυτό. Σε καμιά μοναστική πολιτεία. Και κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να πείσει 20 μοναστήρια και 1.500 καλογέρους να εξεγερθούν και να πάρουν τα όπλα. Μόνο Εμμανουήλ. Τον οποίο οι μοναχοί θαύμαζαν, άρχοντα τον ανέβαζαν, άρχοντα τον κατέβαζαν, τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν απεριόριστα. Βέβαια, μετά το Ισμαήλιο, ούτε ο Ισλάντης κατέβηκε στην Πελοπόννησο, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, έτσι. Ούτε ξεκίνησε η επανάσταση 15 Νοεμβρίου, όπως είχα γνωρίσει, καθώς είχαν προκύψει νέα δεδομένα και πληροφορίες για προδοσία των κινήσεων της Φιλικής Εταιρείας. Αλλά η βασικότερη αιτία για την αναβολή ένταξης επανάστασης εκεί, τον Νοέμβριο, ήταν η ξαφνική εμφάνιση του Κουρσίτ Πασά στην Πελοπόννησο, Νοέμβριο του 1820. Έστειλε ο Ιψηλάντης επιστολή στον Πρωτοπατρόνη και του λέει, κοίταξε να δεις, αν αυτός παραμείνει εκεί, μην ξεκινήσετε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κουνηθείτε καθόλου. Αυτός λέει έφερε το Βελιγράδι, διότι ήταν στην κατάσταση στην πολιτική του Βελιγράδιου και πραγματικά έστειλε. Αλλά μίλησε ο Γιώργος Μονεκάκης για τη Θεία Οικονομία. Έλα που τον έβαλε ο Σουλτάνος επικεφαλής 80.000 στρατευμάτων και 10 πασάδων να πάει να καταπλήξει τον Αλή Πασά εκεί, που είχε και προξένουσο ο Αλή Πασάς. Στα Γιάννενα είχαν πρόξενο και οι Γάλλοι και οι Άλλοι. Λες και ήταν ξεχωριστό κράτος. Και έτσι έφυγε ο Κουρσίτ από την Πελοπόννησο και ήταν η μοναδική περιοχή όπου ο ελληνικός πληθυσμός ήταν περισσότερος από τον τουρκικό. Να το πενταχόμαστε στην περίπτωση της δεύτερης εκλογής. Λοιπόν, αν ξεκινούσε η επανάσταση του Νοέμβριου του 1820 με τον Κουρσίτ Πασά στην Πελοπόννησο, δεν θα υπήρχε σήμερα ελληνικό κράτος. Αν το 1921 δεν είχαν κινηθεί αυτοί οι ολίγοι εκλεκτοί,
τότε σε εκείνη τη χρονική στιγμή και όχι μερικές μέρες μετά ή ένα μήνα αργότερα, πολύ πιθανόν να μην υπήρχε σήμερα ελληνικό κράτος με την προφή που γνωρίζουμε. Γιατί όλη αυτή η ιστορία βρέθηκε με κάποιες μέρες διαφορά. Θυμηθείτε το κύριο Λίπιο. Το πράγμα πολύ ωρίμασε. Και γιατί μετά το 1821, με το ΦΕΤΦΑ για μαζική σφαγή της φύλης των Ελλήνων και τις μετέπειτα εξελίξεις με τον Κρημαϊκό Πόλεμο, δεν θα υπήρχαν για δεκαετίες συνθήκες ικανές να υποστηρίξουν ένα επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα. Γι' αυτό η ιστορική νομοτέλεια του 1921 κατά τον Καποδίστρια και τον Ιακουβάκη Ρίζο Νερουλό. Παπά παιδί ήταν λοιπόν ο γενναίος αυτός Εμμανουήλ, που άφησε τις αίρες, την πατρίδα που τον γέννησε, πολεμώντας ενάμεια στους τυράννους για να σώσει την ξεχωριστή Ελλάδα και να αποκτήσει μεγάλη δόξα. Και έχει πραγματικά τη δόξα εκείνου που πολέμησε για το καθήκον, σώμα διού ύδρα αέρα, πνεύμα του ουρανίου. Το μεν σώμα κράτησε η ύδρα, το δε πνεύμα του ουρανούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που παραδοθήκατε στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Να σας ενημερώσω ότι στο φουαγέ λειτουργεί μπουφές και θα έχετε και την ευκαιρία. Ελάτε, κυρία Ματάκου. Από το Σύλλογο Εμμανουήλ Παπά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, η κυρία Εύα Ματάκου Πίεγκος θα προσφέρει άντρη στον συγγραφέα. Ένας πολύ ενεργός σύλλογος. Ο σύλλογος του χωριού κρατάνε τις επάνθες δυνατά. Έτσι. Εμείς είμαστε λίγο αυτό να δείτε. Και γίνονται πράγματα, επειδή παρακολουθούμε σε χρόνια δεκαετίες τα δρόμενα, γίνονται πράγματα που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Έβα συγχαρητήρια και στο Σύλλογο του Χωριού και στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους όσους βοηθούν για να πούμε τα πράγματα που ζητά. Να σας εντάξει καλά. Βασίλη, θέλω εκ μέρους του Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά, του τοπικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπάς, να σε συγχαρούμε και να ευχηθούμε να έχεις δύναμη, μεράκι και υγεία να συνεχίσεις το ερευνητικό σου έργο. Καλωτάξτε το βιβλίο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.